samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε κρεμότητα πολλά έργα μέσα στην πόλη της Σάμου και το ότι υποφέρουμε όλοι είναι γεγονός και δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη γι' αυτό, για αυτόν τον όρο, γιατί είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό δεν είναι κάτι που θα πρόκειται να τελειώσει άμεσα, γιατί ο βιολογικός και τα έργα της αποχέτευσης που πρέπει να γίνουν και θα πάρουν ακόμα πολύ χρόνο, δηλαδή τουλάχιστον για δύο χρόνια, τα επόμενα δύο χρόνια η πόλη μας δεν θα ξεφύγει από αυτό, από αυτή την εικόνα. Γιατί έτσι όπως συζητήσαμε χθες και μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος, ο κ. Στέλιος Θάνος, αυτό το χρονικό ας πούμε περιθώριο μπαίνει μπροστά ώστε να τελειώσουν όλα αυτά που αυτή τη στιγμή εκκρεμούν και βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη μας. Γιατί τα έργα είναι πολλά, είναι τώρα έπεται το έργο της παραλιακής, το οποίο τουλάχιστον για δύο χρόνια, εάν θα ξεκινήσει από το Φεβρουάριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, όπως μας είπε ο κύριος Θάνος, θα θέλει τουλάχιστον δύο χρόνια για να πραγματοποιηθεί, να τελειώσει. Δύο χρόνια δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Προφανώς με τους υπολογισμούς που κάνουν δεν είναι, γιατί δεν είναι μικρό το έργο. Τι να σας πω, έτσι μας είπε. Ναι. Εγώ δεν είμαι η Δήμων, είναι ένα μεγάλο έργο, αφορά όλη την Παραλιακή και δεν είναι. Η χρησιμότητα του έργου δεν νομίζω ότι αμφισβητείται, αλλά το θέμα είναι ότι ακούγεται λίγο έτσι, ακούγεται υπερβολικό το χρονικό διάστημα των δύο χρόνων. Δύο χρόνια συνεχόμενα έργα ή θα σταματάνε για κάποιο διάστημα για την τουριστική ας πούμε περίοδο και μετά θα ξαναρχίζουν τα έργα. Δεν νομίζω να σταματάνε, γιατί αν γίνει αυτό δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ. Ναι, νομίζω ότι αυτό το χρονικό περιθώριο πρέπει να τελειώνει, το έργο να προχωρήσει, να τελειώνει, όλοι θα πρέπει να κάνουμε μια υπομονή. Εμείς συζητήσαμε από το Δήμαρχο να γίνεται έλεγχος από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το κάθε έργο και το έργο της αποχέτευσης, των ομβρίων και όλα αυτά, να γίνεται έλεγχος ώστε να προχωράνε, γιατί ο κόσμος δικαιολογημένα θα γκρινιάσει και όταν βλέπει καθυστερήσεις. Βεβαίως όλοι θέλουμε να γίνουν τα έργα στην πόλη μας, απλά να και είναι διατεθειμένοι, πιστεύω όλοι, να δεχτούν να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις, το να δεχτούν, γιατί όλοι θα βρεθούμε σε κάποια δύσκολη στιγμή, αρκεί να βλέπουμε, πιστεύω όλοι, ότι τα έργα προχωράνε σωστά, ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις άσκοπες, αυτό. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.